Εταιρεία Mastercard Incorporated με τιμή στα $505.69 με ένα dividend yield 0,52% με μέρισμα κάθε χρόνο στα $2.64 με ένα payout ratio 18,90 με τα τελευταία 5 χρόνια να έχει αναπτυχθεί η εταιρεία στα 14,87% και να έχει ένα dividend growth, δηλαδή να μεγαλώνει το μέρισμά της αυτή η εταιρεία τα τελευταία 13 χρόνια και κάθε τρίμηνο δίνει 0,66 cents σαν μέρισμα. Η Mastercard λοιπόν μαζί με τη Visa είναι ένας από τους γίγαντες δικτύων επεξεργασίας καρτών που βοηθούν στη μεταφορά χρημάτων μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων. Είτε είναι πρόσωπο με πρόσωπο, είτε είναι στο κινητό σας, είτε είναι στο διαδίκτυο, η Mastercard είναι εκεί για να διευκολύνει τις πληρωμές μας. Η εκμάθηση τώρα της ιστορίας μιας εταιρείας όπως είναι η Mastercard και του τρόπου λειτουργίας της σας δίνει μια καλύτερη εικόνα για οποιαδήποτε επένδυση κάνετε. Η ιστορία συχνά διαμορφώνει το μέλλον και η κατανόηση του ιστορικού μας βοηθά να προσδιορίσουμε πιθανά μέλλοντα. Η κατανόηση λοιπόν τώρα του τρόπου με τον οποίο οι εταιρείες κερδίζουν χρήματα είναι επίσης μια εξαιρετική ιδέα. Η Mastercard δεν είναι διαφορετική. Πολλοί επενδυτές αποφεύγουν μια πιθανή επένδυση με τη Mastercard επειδή φαίνεται πολύ περίπλοκη. Είστε στους επενδυτές Παγκόσμιας Κλίμακας, ένα ενημερωτικό και εκπαιδευτικό κανάλι, στο οποίο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή και σήμερα, από ό,τι έχετε καταλάβει, θα μιλήσουμε για την εταιρεία Mastercard. Η Mastercard και η Visa λοιπόν είναι τεράστιες εταιρείες, με τη Mastercard να κατέχει μια κεφαλοποίηση πάνω από $390 δισεκατομμύρια και να κερδίζει ετήσια έσοδα πάνω από $17 δισεκατομμύρια. Η Visa έχει κεφαλοποίηση πάνω από $460 δισεκατομμύρια και ετήσια έσοδα έχει πάνω από $25 δισεκατομμύρια. Θα μιλήσουμε για την ιστορία των πιστωτικών καρτών, πώς ξεκίνησε η Mastercard, σημαντικές ημερομηνίες στην ιστορία της Mastercard και πώς λειτουργεί η Mastercard. Πάμε λοιπόν τώρα να βουτήξουμε σε αυτή την ιστορία. Πρωτού εμβαθύνουμε στη Mastercard, πρέπει να καταλάβουμε πώς δημιούργησαν το δίκτυό τους. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε την ιστορία των πιστωτικών καρτών για να καταλάβουμε γιατί είναι τόσο πολύτιμες σήμερα. Τα τελευταία 70 χρόνια, ο τεράστιος ανταγωνισμός και η καινοτομία έχουν οθήσει τη βιομηχανία καρτών πολύ μπροστά. Υπήρξε επίσης μια τεράστια ενοποίηση στον κλάδο κατά τη διάρκεια των ετών που έχουν περάσει. Και αυτό που μένει είναι η μεγάλη τετράδα των δικτύων πληρωμών ή των επωνυμιών. Ονόματα όπως είναι η Visa, η Mastercard, η American Express και η Discover παραμένουν σήμερα παρά τον τεράστιο ανταγωνισμό μεταξύ παρόχων FinTech όπως το PayPal και το Square στην κορυφή. Η Visa και η Mastercard είναι δίκτυα ανοιχτού βρόχου που δρομολογούν συναλλαγές μεταξύ κατόχων καρτών και εμπόρων. Αντίθετα, διαφορετικές τράπεζες όπως είναι η JP Morgan εκδίδουν τις κάρτες, χειρίζονται πιστωτικές ανάγκες και εξαγοράζουν εμπόρους. Διασκεδαστικό γεγονός, η Visa και η Mastercard δεν εκδίδουν οι ίδιες κάρτες. Η Discover και η American Express είναι συστήματα κλειστού βρόχου που σημαίνει ότι εκδίδουν κάρτες, επεκτείνουν την πίστοση, αποκτούν εμπόρους και δρομολογούν συναλλαγές μέσω του κλειστού τους δικτύου. Η Diners Club είναι αυτή που φταίει για το ξεκίνημα ολόκληρης της βιομηχανίας πιστωτικών καρτών. Θεωρούνται ευρέως η πρώτη κάρτα χρέωσης στην Αμερική. Η Diners παρουσίασε την κάρτα της το 1950 σε μια ομάδα εστιατορίων και επιχειρηματιών στη Νέα Υόρκη. Λόγω της περιορισμένης επιτυχίας τους, άρχισαν να εμφανίζονται και άλλες κάρτες μαζί με το πρώτο μοντέλο πιστωτικών καρτών. Αυτό μας φέρνει στην Bank America Card, η οποία ξεκίνησε το 1958 με το περίφημο Fresno Airdrop, το οποίο έριξε και καλά χιλιάδες Bank America Cards στην αγκαλιά των κατοίκων του Fresno της Καλιφόρνια, σε μια προσπάθεια να εκκινήσει τη βιομηχανία των πιστωτικών καρτών. Αυτό ξεκίνησε την ιστορία της Visa με την Bank America Card. Έχουμε πει σε προηγούμενο βιντεάκι μας πολύ αναλυτικά για αυτό το πράγμα, να κυριαρχεί στη σκηνή των πιστωτικών καρτών από το 1960 έως το 1966, με μόνο 10 νέες πιστωτικές κάρτες που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Μέρος τώρα της αργής ανάπτυξης ήταν ότι η Bank of America έκρυψε την επιτυχία της Bank America Card μέχρι το 1966, όταν έγινε φανερό
ότι είχαν μια επιτυχία στα χέρια τους. Και από το 1966 έως το 1968 οι προσφορές πίστωσης εκτοξεύτηκαν με 440 νέες κάρτες που εισήχθησαν στα 2 χρόνια που μεσολάβησαν. Η Mastercard εντάχθηκε στη μάχη το 1966 και ονομαζόταν αρχικά Interbank, και παρόλο που η American Express υπήρχε από το 1850, μόλις το 1958 κυκλοφόρησαν την πρώτη τους κάρτα χρέωσης για να ανταγωνιστούν την Diners Club. Η Discover είναι η πιο πρόσφατη είσοδος στον πόλεμο των πιστωτικών καρτών, ένα spin-off από την εισβολή του Caesars στον οικονομικό κόσμο τη δεκαετία του 1980. Η Discover είναι μια αυτόνομη εταιρεία από το 1966 και τώρα κατέχει την Diners Club. Η χρήση τώρα της πίστωσης έχει μακρά ιστορία, ξεκινώντας το 3500 π.Χ. στο Σούμερ, όπου οι ιστορικοί πιστεύουν ότι η πίστωση ξεκίνησε με καταναλωτικά δάνεια για γεωργικές χρήσεις. Το 1800 π.Χ. η Βαβυλώνα ήταν η πρώτη που επισημοποίησε τους νόμους γύρω από την πίστωση με τον κώδικα του Χαμουραμπή. Ο κώδικας βοήθησε στον καθορισμό της νομικής μέγιστης διάρκειας των επιτοκίων. Για παράδειγμα, το ανώτατο όριο για τα δάνεια σιτηρών ήταν 33,3% και το ασήμι ήταν 20% ετησίως. Από αυτές τώρα τις ταπεινές απαρχές ξεκίνησε η οικονομική ιδέα της αγοράς αντικειμένων με πίστωση και της επιστροφής αυτού του δανείου με την πάροδο του χρόνου, ενώ πληρώνονταν οι συμφωνημένοι τόκοι ως το κόστος του δανεισμού. Γρήγορα προς τα εμπρός στο σήμερα δηλαδή, διαθέτουμε τις δυνάμεις της Visa και της Mastercard που μας βοηθούν να διαχειριζόμαστε την πίστωση και τις πληρωμές, ενεργοποιώντας τις πληρωμές και διευκολύνοντας τους καταναλωτές και τους εμπόρους να ανταλλάσσουν χρήματα για προϊόντα και υπηρεσίες. Σήμερα, μαζί με τη Visa, η Mastercard είναι ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια προγράμματα καρτών. Οι 3 μεγαλύτερες τράπεζες στη ΗΠΑ εκδίδουν τις κάρτες τους με λογότυπα Mastercard, όπως η JP Morgan, η Citibank και η Bank of America. Πώς ξεκίνησε τώρα η Mastercard? Η Mastercard, αρχικά γνωστή ως Interbank πριν γίνει Mastercard, ξεκίνησε το 1966. Η εταιρεία ξεκίνησε ως μια συμμαχία αρκετών περιφερειακών ενώσεων τραπεζικών καρτών, αντιδρώντας στην επιτυχία της Bank America Card, η οποία εκδόθηκε από την Bank of America, αργότερα παγκοσμίως γνωστή ως Visa. Η Bank America Card ξεκίνησε το 1958 με το περίφημο Fresno Airdrop, καθώς η Bank of America πλημμύρισε τις γειτονιές του Fresno με τις Bank America Cards. Η πρώτη έκδοση αυτών των καρτών κατέληξε σε καταστροφή, καθώς οι χρεοκοπίες εκτινάχθηκαν στα ύψη, καθώς οι καταναλωτές δεν ήταν σίγουροι πώς να χρησιμοποιήσουν τις κάρτες και να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, μαζί με την αύξηση της απάτης. Αλλά η Bank of America πίστεψε στο νέο προϊόν και το συνέχισε με αλλαγές στην πορεία και μέχρι το 1961 άρχισε να παρουσιάζει κέρδη. Η Bank of America διατήρησε όλα αυτά σε χαμηλά επίπεδα και επέτρεψε ακόμα και να κυκλοφορήσουν δυσμενείς φήμες για να κρατήσει τον ανταγωνισμό στο κόλπο. Η Bank of America ήταν επιτυχημένη με τη στρατηγική της μέχρι το 1966, όταν η κερδοφορία της τράπεζας έγινε πολύ δύσκολο να κρυφτεί. Ο έρωτας, το χρήμα και ο βήχας δεν κρύβονται. Μετά το 1966, μικρές και μεγάλες τράπεζες άρχισαν να ενώνονται σε περιφερειακές ενώσεις τραπεζών. Ο λόγος για αυτές τις ενώσεις ήταν ότι οι 15 πολιτείες απαγόρευαν την τραπεζική υποκαταστημάτων και απαιτούσαν την τραπεζική μονάδας εκείνη την εποχή. Μπορούμε να ορίσουμε μια τράπεζα μονάδων ως μια τράπεζα που μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε μια ενιαία τοποθεσία, αναγκάζοντάς την να παραμείνει όμως μικρή. Με την ένταξη σε αυτές τις περιφερειακές ενώσεις τραπεζικών καρτών, οι τράπεζες μονάδων θα μπορούσαν να προσθέσουν γρήγορα πιστωτικές κάρτες στη σειρά χρηματοοικονομικών προϊόντων τους, επιτρέποντάς τους να κλιμακώσουν γρήγορα τις οικονομίες κλίμακας, αναθέτοντας στο σωματείο λειτουργίες back office όπως η εξυπηρέτηση καρτών. Οι ενώσεις τραπεζών τώρα επέτρεψαν στις τράπεζες μονάδων να ενοποιήσουν τις βάσεις πελατών τους και στους εμπόρους να δημιουργήσουν δίκτυα για να κάνουν τις πιστωτικές κάρτες πιο ωφέλιμες και για τις δύο ομάδες. Τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας των πρώιμων καρτών προέκυψαν από καταναλωτές και εμπόρους γύρω από τις τράπεζες έκδοσης, οδηγώντας σε μικρότερες οικονομίες. Η Mastercard γεννήθηκε από αυτή την κίνηση προς την ενοποίηση τραπεζικών μονάδων και ενώσεων. Το 1966, πολλές περιφερειακές τραπεζικές ενώσεις συνδέθηκαν για να σχηματίσουν τη Διατραπεζική Ένωση Καρτών.
Οι αρχικές τώρα τράπεζες μέλη ήταν η United California Bank, η Wells Fargo, Kroger National Bank και η Bank of California. Οι παραπάνω τώρα αυτές τράπεζες σχημάτισαν την Interbank, η οποία με τη βοήθεια της Marine Midland Bank of New York, η οποία αργότερα έγινε γνωστή ως USBC Bank, έγινε γνωστή λοιπόν ως Master Charge, The Interbank Card. Οι δύο διακριτικοί αλληλεπικαλυπτόμενοι κύκλοι που μεγάλωσαν και έγιναν η παγκοσμίως διάσημη μάρκα ξεκίνησαν με τον Robert Lival και το γιο του Martin στην Farmers and Merchants Bank του Long Beach. Οι πρώιμες τώρα εξουσιοδοτήσεις τραπεζών για συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες έγιναν αρχικά μέσω τηλεφώνου, αλλά μέχρι το 1973 η Interbank έφερε επανάσταση στη διαδικασία αδειοδότησης και δημιούργησε ένα κεντρικό δίκτυο υπολογιστών που συνέδεε τους εμπόρους με τις τράπεζες που εξέδιδαν πιστωτικές κάρτες. Πάμε τώρα να δούμε μερικές από τις πιο σημαντικές ημερομηνίες στην ιστορία της Mastercard. 1966, έτος ίδρυσης της Interbank, Συλλογής Περιφερειακών Τραπεζικών Ενώσεων. Σε αντίθεση με την Bank America Card, η οποία ξεκίνησε με την υποστήριξη της Bank of America, η Interbank δεν είχε την υποστήριξη καμιάς μεμονωμένης τράπεζας. Η Interbank έλεγχε όλες τις πτυχές του προγράμματος πρώιμων πιστωτικών καρτών από τη θέσπιση κανόνων για την εξουσιοδότηση, την εκαθάριση και τον διακανονισμό των καρτών. Η Interbank έλεγχε επίσης όλες τις πτυχές marketing, ασφάλειας και νομικής λειτουργίας των πιστωτικών καρτών της. 1968. Η Interbank άρχισε να λειτουργεί υποκαταστήματα εκτός των συνόρων των ΗΠΑ, συμμαχώντας με την Banco National στο Μεξικό, η οποία ξεκίνησε το παγκόσμιο δίκτυό της Interbank. Αργότερα, το ίδιο έτος, η Interbank ξεκίνησε σχέσεις και στην Ευρώπη με την Eurocard και την Ιαπωνία, ενισχύοντας την αναπτυσσόμενη παγκόσμια επέκτασή τους. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, η Interbank είχε αυξήσει τα μέλη της στην Αφρική, την Αυστραλία και την Ιαπωνία. 1969. Η Master Charge μπαίνει στο προσκήνιο, καθώς η επωνυμία της κάρτας και του ονόματος ξεκινά με την ένταξη στην πρώτη εθνική τράπεζα με την ένωση και τη συγχώνευση της αποκλειστικής της Everything Card με την Master Charge. 1973. Δημιουργείται η πρώτη μηχανογραφημένη διαδικασία εξουσιοδότησης, εκαθάρισης και διακανονισμού. 1974. Γίνεται εισαγωγή της πρώτης μαγνητικής λωρίδας στο πίσω μέρος των πιστωτικών καρτών, καθιστώντας την εξουσιοδότηση πολύ πιο αποτελεσματική και συμβάλλοντας στη μείωση της απάτης. 1975. Το σύστημα που ονομάζεται E-Net εισέρχεται στην εικόνα, το οποίο παρέχει ηλεκτρονική ανταλλαγή μεταξύ των μελών Master Charge. Η αυτοματοποίηση της πλήρους διαδικασίας εξουσιοδότησης μειώνει την ανάγκη για ταχυδρομικά δελτία πιστωτικών καρτών. 1979. Η εξέλιξη του ονόματος συνεχίζεται με τη μετονομασία Master Charge, The Interbank Card, που μεταμορφώνεται σε Mastercard. 1988. Η Mastercard αγόρασε το Sirius, το μεγαλύτερο δίκτυο ATM παγκοσμίως, έναντι 34 εκατομμυρίων δολαρίων. Με την αγορά, η Mastercard εισήλθε στον κόσμο των δικτύων ATM, δημιουργώντας το δίκτυο Mastercard Sirius ATM, επιτρέποντας στην Mastercard να παραδίδει μετρητά γρήγορα και εύκολα στους κατόχους της κάρτας της. Το 1991 η Mastercard συνεχίζει την ανάπτυξή της συνεργαζόμενη με την Europay International για να εισάγει το Maestro, ένα παγκόσμιο δίκτυο χρέωσης POS που επιτρέπει στους πελάτες να χρησιμοποιούν τις χρεωστικές τους κάρτες αντί για μετρητά οπουδήποτε βλέπουν ένα λογότυπο Mastercard. 2006. Η Mastercard βγαίνει στο χρηματιστήριο μέσω IPO, πουλώντας 95,5 εκατομμύρια μετοχές για 39 δολάρια με το σύμβολο του NISE. 2016. Η Mastercard παρουσίασε ένα νέο branding με αλλαγή ονόματος σε Mastercard και ένα νέο εταιρικό λογότυπο που περιέχει τους γνωστούς πλέον επικαλυπτόμενους κύκλους και τη λέξη Mastercard κάτω από το λογότυπο. Πώς λειτουργεί τώρα η Mastercard? Όπως και η Visa, και αντίθετα με τη δημοφιλή πεποίθηση, η Mastercard δεν ασχολείται με τις πιστωτικές κάρτες. Η Mastercard αποτελεί μέρος του διπολίου μαζί με τη Visa, συνδέοντας καταναλωτές και εμπόρους παγκοσμίως, επιτρέποντας την εύκολη μετακίνηση χρημάτων. Η Mastercard βοηθά στην παροχή της υποδομής που επιτρέπει στις
στις τράπεζες και στους εμπόρους να επικοινωνούν μεταξύ τους. Ως τώρα, ο δεύτερος μεγαλύτερος παίκτης στο διπόλιο, η Mastercard, μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε τις χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες μας σε περισσότερα από 150 νομίσματα σε περισσότερες από 210 χώρες παγκοσμίως. Η Mastercard διεκπεραίωσε πάνω από 90 δισεκατομμύρια συναλλαγές το 2023, με ακαθάριστο όγκο πάνω από 6,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Πώς λοιπόν η Mastercard κερδίζει χρήματα? Πάμε να δούμε και να το εξηγήσουμε. Σε οποιαδήποτε από τις συναλλαγές της Mastercard υπάρχουν 4 παίκτες. Οι κάτοχοι καρτών, η τράπεζα έκδοσης, ο έμπορος και η τράπεζα των εμπόρων. Όπως μπορούμε να καταλάβουμε, η Mastercard βρίσκεται στη μέση της διαδικασίας, ενεργώντας σαν κάποιος φορέας διοδίων, υπεύθυνος δηλαδή για την εξουσιοδότηση, την εκαθάριση και τη διευθέτηση των πληρωμών. Όταν η Mastercard περαιώνει οποιαδήποτε πληρωμή μέσω των παροχών της, οι τράπεζες θα πληρώσουν πρώτον προμήθεια ανασυναλλαγή και δεύτερον ένα ποσοστό της 100% του ακαθάριστου όγκου σε δολάρια. Ο πελάτης ξεκινά τη συναλλαγή αγοράζοντας κάποια καινούρια ακουστικά για 100 ευρώ. Μόλις σύρουμε λοιπόν τώρα εμείς την πιστωτική μας κάρτα, θα δρομολογηθεί μέσω της τράπεζας για εξουσιοδότηση. Η τράπεζα, μόλις θα ελέγξει τα διαπιστευτήριά μας, θα χρηματοδοτήσει αυτή την αγορά. Μόλις γίνουν όλες οι εγκρίσεις, η τράπεζα θα δώσει το πράσινο φως για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Το POS θα εκτυπώσει μια απόδειξη και μπορούμε να πάρουμε τα ακουστικά μας και να πάμε στο σπίτι μας. Αφού φύγουμε τώρα από το κατάστημα, συνεχίζεται η διαδικασία εκαθάριστης της συναλλαγής. Η εμπορική τράπεζα θα στείλει τα στοιχεία αγοράς στην τράπεζά μας για να ενημερώσει τον λογαριασμό μας και τους λογαριασμούς του εμπόρου και να καθορίσει το ποσό που θα πληρώσει η τράπεζά μας. Τέλος, η διαδικασία διακανονισμού συνεχίζεται με την εξαγοράζουσα τράπεζα και το κατάστημα να πληρώνεται από την τράπεζά μας. Αν τώρα όλη αυτή η αγορά ήταν στα 100 ευρώ, εμείς θα δούμε συνήθως στη χρέωση 98. Αυτή η διαφορά των 2 ευρώ είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο του εμπόρου που συλλέγει η τράπεζα από το κατάστημα για να ενεργοποιήσει την πληρωμή. Η εξαγοράζουσα τώρα τράπεζα πρέπει να μεταβιβάσει μέρος των 2 ευρώ σε άλλους παίκτες του οικοσυστήματος, γνωστό ως διατραπεζική προμήθεια. Παντού υπάρχουν προμήθειες. Η τράπεζά μας λαμβάνει μεγαλύτερη περικοπή από τα 2 ευρώ επειδή αναλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο που μας επεκτείνει και η Mastercard συλλέγει ένα μικρό μέρος για να ενεργήσει ως φορέας διοδίων μεταξύ των 2 τραπεζών. Πάμε να δούμε τώρα ορισμένες ιδέες που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν εξετάζετε την παραπάνω διαδικασία. Πρώτον, η διαδικασία διαρκεί δευτερόλεπτα για να επιτευχθούν κάποια πράγματα, κάτι που είναι εκπληκτικό κατόρθωμα. Δεύτερον, τα 2 cents της Mastercard μπορεί να φαίνονται ασήμαντα, αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι επεξεργάζεται πάνω από 90 δισεκατομμύρια συναλλαγές ετησίως, όλα αυτά αθροίζονται. Η Mastercard ταξινομεί τα έσοδά της σε 4 κατηγορίες: εσωτερικά τέλη αξιολόγησης, διασυνοριακά τέλη αξιολόγησης, προμήθειες διεκπεραίωσης συναλλαγών και διάφορα άλλα έσοδα. Πάμε να δούμε τώρα μία ανάλυση των 4 ροών εξόδων της Mastercard. Όσο περισσότερο οι καταναλωτές χρησιμοποιούν το δίκτυο της Mastercard, τόσο πιο ελκυστικό γίνεται το δίκτυο για τους εμπόρους, γεγονός που καθιστά το δίκτυο πιο βολικό για τους καταναλωτές. Σε αυτό το σημείο, η Mastercard και η Visa πραγματοποιούν καθολική αποδοχή στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες. Η εξαιρετικά επεκτάσιμη φύση της επεξεργασίας πληρωμών της Mastercard οδηγεί σε τεράστια πλεονεκτήματα κόστους για μεγάλα δίκτυα πληρωμών, γεγονός που βοηθά στην περαιτέρω εδραίωση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος. Η Mastercard λοιπόν, μαζί με τη Visa, είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μάρκες παγκοσμίως και μαζί με τα ισχυρά δικτυακά της αποτελέσματα κατέχει δεσπόζουσα θέση στον χώρο διεκπαιρέωσης πληρωμών. Για να επενδύσετε τώρα εσείς σε μια εταιρεία όπως η Mastercard, είναι χρήσιμο να κατανοήσετε το ιστορικό της και πώς λειτουργεί το επιχειρηματικό μοντέλο. Όταν σκέφτεστε το επιχειρηματικό μοντέλο, φαίνεται μπερδεμένο, αλλά γίνεται πολύ πιο ξεκάθαρο μόλις καταλάβετε πώς ρέουν χρήματα από τους εμπόρους στις τράπεζες και πίσω. Σκεφτείτε το εξής: αν είχατε επενδύσει 10.000 δολάρια στη Mastercard στην IPO της, αυτή η επένδυση θα άξιζε τώρα περίπου 800.000 δολάρια. Και με αυτό, παιδιά, θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας βιντεάκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Να είστε καλά, τα λέμε πάλι σύντομα.